Διάβλος 924. Για, άκου. Η φιλοδοξία μου, βάλτε αυτή τη λέξη βέβαια σε εισαγωγικά για να μην παρεξηγηθεί, να γίνω ο πατέρας, ο φίλος και ο αδελφός πάντων. Να έρθω στην πόλη μας, να ζήσω εκεί κοντά σας τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μου και να δώσω την καρδιά μου προς όλους και σε όλους, προς όλες τις κατευθύνσεις, να ζήσουμε ειρηνικά, να ζήσουμε αρμονικά, να συνεχίσουμε αυτό που από χρόνια πολλά γίνεται και επιτυγχάνεται στην Θράκη μας, έτσι, να ζήσουμε και με τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας και να εργαστούμε συνεργαζόμενοι τα έργα της ειρήνης, της αγάπης και της προόδου, και να συνεχίσει η Θράκη και ο τόπος μας να γίνεται, όπως το είπα, μ' αρέσει να το λέω και το επαναλαμβάνω, ένα φροντιστήριο και για τους άλλους λαούς και για τους άλλους ανθρώπους, να δουν πώς οι Έλληνες μέσα από το ελληνικό τους φιλότιμο και μέσα από αυτή τη διάθεση μπορούν να ζουν αρμονικά στον δικό μας τόπο. Μιλήσατε για έργα ειρήνης και προόδου, σεβασμιότατε. Ποια είναι αυτά τα έργα τα οποία εσείς θα βάλετε ως πρώτο στόχο, ως προτεραιότητα με το που θα βρεθείτε στη νέα Μητρόπολη, στη Μητρόπολη Μαρωνίας και Κομωτινής? Κυρία Παπαδοπούλου, συγγνώμη που σας διακόπτω, ιδιαίτερα σε μια δύσκολη περίοδο που διανύει ο τόπος μας και η περιοχή μας, η Θράκη και η περιφέρειά μας ευρύτερα, αλλά και η Ελλάδα μας. Έτσι, κοιτάξτε, είναι δύσκολα βέβαια τα χρόνια, είναι δύσκολες οι μέρες, αλλά όμως να πω και κάτι άλλο, οι Έλληνες περάσαμε και πιο δύσκολα, έτσι, και με την Ομόνοια, έτσι, με τα έργα της Ομόνοιας και της Αγάπης μπορούμε να τα καταφέρουμε. Βέβαια, για αυτό που με ρωτήσατε, δεν είναι η ώρα, θα έλεγα έτσι απλά, να κάνω προγραμματικές δηλώσεις. Αυτό δεν είναι της ώρας, δεν μπορώ να, ούτε προγραμματικές δηλώσεις να κάνω, εγώ δεν είμαι ένας πολιτικός άρχοντας, έτσι, αλλά είμαι πνευματικός πατέρας πάντων. Εκείνο που μετράει, εκείνο που θέλω καταρχήν είναι να γνωριστούμε και εν τον συνδέσμο της αγάπης και της ειρήνης να ζήσουμε μεταξύ μας. Και μετά όλα τα άλλα θα γίνουν. Όλα τα άλλα με τη χάρη του Θεού, έτσι, και με την βοήθεια όλων και με την αγαστή συνεργασία πάντων, όλα τα άλλα θα επιτευχθούν. Το μείζον είναι να υπάρχει μεταξύ μας αγάπη, ειλικρίνεια και ομόνοια. Όταν μπορούμε πάνω σε αυτήν την βάση να ζήσουμε και να δημιουργήσουμε, μετά όλα τα άλλα είναι εύκολα. Είναι όπως ένα σπίτι, όπως μια οικογένεια. Όταν είναι δεδομένη η αγάπη, όταν είναι δεδομένη η εμπιστοσύνη και ο σύνδεσμος του ενός προς του άλλου με την αγάπη, τότε όλα τα άλλα γίνονται. Μπορεί ο πατέρας να μαλώσει το παιδί του για κάτι ή το παιδί να αμφισβητήσει τον πατέρα. Αλλά όμως το δεδομένο της αγάπης και της ομόνοιας και της σύμπραξης για την άλλη μέρα, για τον επόμενο χρόνο της ζωής, αυτό είναι εκ των όνων κάνευ. Έτσι λοιπόν, αυτό θέλω να ζήσουμε, μαζί όλοι σαν μια οικογένεια, σαν μια κατάσταση αγαπητική ο ένας με τον άλλον, και όλα αυτά τα άλλα θα βρεθούν, είμαι σίγουρος. Πολλοί αναφερόμαστε στη Θράκη ως μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή. Αυτή η ευαισθησία για κάποιους οφείλεται και στην πολυπολιτισμικότητα της περιοχής. Για σας, από ό,τι άκουσα να λέτε, η πολυπολιτισμικότητα, διαβάζοντας κάποια... Το χειροτονητήριο λόγο. Ακριβώς, διαβάζοντας το λόγο σας, η πολυπολιτισμικότητα είναι ευλογία. Είναι ευλογία και είναι και ομορφιά μας, έτσι δεν είναι? Είναι η ομορφιά της Θράκης μας που την κάνει να έχει το δικό της χρώμα και τη δική της, έτσι, ζωντανή πυρνελιά μέσα στην Ελλάδα και μέσα στο κόσμο μας ολόκληρο. Μάλιστα. Ιδιαίτερα παρατηρήσαμε και με πολύ έτσι τρυφερότητα είδαμε πόσο σας αγκάλιασε ο γέροντας Μητροπολίτης σας, ο Μητροπολίτης Ξάνθης. Διδαχθήκατε από αυτόν τι είναι κληρικός και τι εκκλησία. Θα θέλατε να το μοιραστείτε μαζί μας, στο πλαίσιο βέβαια κάποιων λεπτών εκπομπής, αν και νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Έτσι. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Εγώ σας λέω ότι ό,τι είμαι στην εκκλησία, το οφείλω στον γέροντά μου. Έτσι, εγώ έζησα μαζί του στη Μητρόπολη της Ξάνθης, μου παραχώρησε εκεί κατάλημα, δωμάτιο για να ζήσω, και έζησα μαζί του, μπορώ να ομολογήσω, έτσι, όχι αυτά που άκουσα αλλά αυτά που είδα, ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο του Θεού, έναν άνθρωπο αγιασμένο,
έναν άνθρωπο που ξέρει ότι θα πει κληρικός και έναν άνθρωπο που έχει βαθιά την ευθύνη και τη συνέστηση το τι θα πει επίσκοπος. Έζησα κοντά του, συνεργαστήκαμε, αλλά και ζήσαμε με ομόνοια, με αγάπη και με εμπιστοσύνη. Με αποτέλεσμα αυτό που είδατε και ακούσατε την ημέρα της χειροτονίας μου ήταν κάτι το οποίο έβγαινε μέσα από τα τρίσβαστα και της δικής μου καρδιάς και της δικής του. Εγώ παρακαλώ τον Θεό να το μοιάσω έστω και στο ελάχιστο, γιατί αν το μοιάσω κατά άνθρωπον θα πετύχω και εγώ στη διακονία μου και στην αρχαιρετική μου πορεία. Πάντως είναι μια ιδιαίτερη σχέση και θα το λέμε αυτό, γιατί θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια σχέση πατέρα και παιδιού. Ακριβώς, έτσι είναι και έτσι θα συνεχίσει να είναι. Έτσι, εγώ τον γέροντά μου δεν μπορώ να τον δω ως ισόβαθμο και ως ίσως προς ίσως. Σε καμία περίπτωση μπορεί να έγινα επίσκοπος, αλλά όμως ο γέροντάς μου στη ζωή μου έχει μια άλλη θέση και θα συνεχίσω να είμαι το παιδί του και εκείνος να είναι ο πατέρας μου. Μάλιστα. Σας περιμένουμε στην Ροδόπη, σας περιμένουμε στη νέα σας Μητρόπολη, στη Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής. Να πούμε βεβαίως ότι χθες είχατε μία συνάντηση με τον τοποτηρητή και με τον δήμαρχο Κομωτινής, τον κύριο Γιώργο Πετρίδη, για τα διαδικαστικά της ενθρώνησης. Ακριβώς, είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία. Ευχαριστώ τον δήμαρχο, τους συνεργάτες του, γιατί έτσι με πολύ καλοσύνη, με πολύ καλή διάθεση ήλθανε στη Μητρόπολη μαζί με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημοτήχου Χωραστιάδος και Σουβλίου, που είναι ο τοποτηρητής της Μητροπόλεως μας. Συνεργαστήκαμε για τα της ενθρονήσεως πράγματα, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα τελεστεί στις 14 του μηνός Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη, κατά τις 11.30 ώρα το πρωί. Θα έλθει ο Αρχιεπίσκοπος, Μητροπολίτες από άλλες Μητροπόλεις και από άλλες περιοχές. Και θα ήθελα να σημειώσω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και σε ένα πάρα πάρα πολύ καλό κλίμα. Ο Δήμαρχος, οι συνεργάτες του, ο τοποτηρητής, όλοι οι άνθρωποι, αφού στο πρόσωπο του Δημάρχου, ο οποίος είναι ο πρώτος πολίτης της πόλης, εκείνος φέρει στο πρόσωπό του και όλους τους κατοίκους του Δήμου, έτσι βρήκα έναν άνθρωπο με τον οποίο, έναν σοβαρό άνθρωπο με τον οποίο θα συνεργαστούμε έτσι, για τα έργα της ειρήνης, θα επαναλαμβάνω, και της πρόοδου. Και εγώ χαίρομαι και εγώ θέλω έτσι να περάσουν οι μέρες και να έρθω σύντομα κοντά σας για να ζήσουμε και να εργαστούμε και να συνεργαστούμε όλοι μαζί. Να μεταφέρετε την αγάπη μου σε όλους τους άρχοντες, στο κλήρο μας, στους κληρικούς μας, στους ιερείς μας όλους, στα παιδιά μας, στους φοιτητές μας, στους μαθητές μας, στους εργαζομένους, στους ανέργους, σε όσους δοκιμάζονται, στους ασθενείς που είναι στα νοσοκομεία και ίσως με ακούνε, αυτούς τους ανθρώπους που είναι στα ιδρύματά μας, στους πολίτες, σε όλους, να μεταφέρετε την αγάπη μου και τις πατρικές μου ευχές. Διάβλος 924. Γεια, άκου.